φτιάχνω σαντουιτσάκι για το ταξίδι. Βασικά αυτό θα το φάω τώρα. Έχει μορταδέλα, έχει σαλάμι. Και αυτά εδώ, αυτό εδώ, χωρίς λαχανικά και τέτοια, θα τα τυλίξω. Για να τα πάρουμε μαζί, για να μπορούν να διατηρηθούν. Μπορεί να τα φάμε στο ταξίδι ή αύριο, ας πούμε. Το Summer Vlog Tour ξεκινάει. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. 1η Ιουνίου σήμερα. 1η Ιουνίου βλέπετε το βίντεο, εγώ το γύρισα πιο πριν. Πρώτη ερώτηση, ευτύχεια τη φοράς γυαλιά? Όχι, δεν το παίζω Casey Neistat. Απλώς έπαθα μια μικρή μόλυνση στο μάτι και πρώτον θέλω να το προστατεύω από τα φώτα και δεύτερον είναι λίγο κόκκινο και δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, φεύγουμε ταξίδι. Είμαι στη τελευταία φάση του πακεταρίσματος. Μόνο να μείνει να κλείσει η βαλίτσα. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και θα γίνει ένα πολύ γρήγορο unboxing. Πολύ σημαντικό unboxing. Πριν κάνουμε το unboxing, να πω 2-3 λόγια για αυτό το ταξίδι. Ο σκοπός είναι, ίσως το έχετε ακούσει και στο προηγούμενο βίντεο, σε προηγούμενο βίντεο, να γίνονται καθημερινά vlogs. Vlogs ταξιδιωτικά, αυτό το καλοκαίρι, το οποίο θα είμαστε όλη την ώρα στη γύρα. Έχουμε σκοπό να γυρίσουμε 20 χώρες μέσα σε 3 μήνες του καλοκαιριού και θα πάμε και στην Ελλάδα σε αρκετά μέρη, αλλά και πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό. Τώρα, αυτό το ταξίδι θα κάνουμε τώρα, να σας πω δύο λόγια. Είναι περίπου 20 μέρες, θα πάμε σε 4 χώρες, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Δανία. Στο γυρισμό θα περάσουμε και από Γερμανία, απλώς θα πάμε από Κοπεχάγη, Αμβούργο για να πετάξουμε από εκεί, επειδή ήταν πολύ πιο φθηνή η πτήση. Και ουσιαστικά μετράω ξεχωριστή την Αγγλία με τη Σκωτία. Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι άλλες χώρες, εντελώς διαφορετικές. Στην Αγγλία θα πάμε Λονδίνο μόνο. Στο Λονδίνο θα δούμε τους Imagine Dragons. Βασικά δεν θα τους δούμε τις πρώτες μέρες που θα πάμε. Θα πάμε Σκωτία, μετά ξαναγυρίσουμε Λονδίνο. Θα μείνουμε μια μέρα να δούμε τους Imagine Dragons και μετά θα φύγουμε από Λονδίνο και θα πάμε στην Ιρλανδία. Ιρλανδία θα πάμε δυτικά, στην περιοχή κοντά στον Ατλαντικό ωκεανό. Θα πάρουμε ένα καραβάκι και θα πάμε μια ημερήσια εκδρομή σε κάτι νησιά πάνω στον Ατλαντικό ωκεανό. Εκεί γυρίστηκε το Star Wars. Το τέλος του Star Wars Episode 7. Εκεί είναι το σημείο που συναντάει η Ρέι τον Λουκ. Και επίσης είναι το σημείο στο οποίο γίνεται όλη η εκπαίδευση της Ρέι στο Episode 8. Αυτό που θα δούμε τον Δεκέμβριο. Όσοι είστε πορωμένοι με το Star Wars, είμαι σίγουρος ότι έχετε πορωθεί που θα πάμε εκεί πέρα. Να εύχεστε κι εσείς να έχει καλό καιρό. Γιατί υπάρχουν τα καραβάκια που πάνε πολύ περιορισμένο κόσμο. Έχουμε κλείσει θέσεις. Όταν φτάσουν εκεί, αν δεν έχει καλό καιρό, δεν μπορούν να αράξουν γιατί είναι πολύ μικρός ο μόλος και αυτό είναι μέσα στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού, είναι μία ώρα από την ακτή. Αλλά είναι φανταστικό το τοπίο. Μετά από τα δυτικά θα πάμε στο Δουβλίνο και θα πάμε και στην Κοπενχάγη για λίγο και μετά γυρίσουμε πίσω. Ουσιαστικά θα κάνουμε 4 ή 5 ταξιδιωτικά επεισόδια. Το 5ο μπορεί να είναι το δεύτερο της Σκωτίας. Επειδή στη Σκωτία θα κάνουμε road trip. Θα πάμε από Γλασκόπη, θα φύγουμε πάνω, θα πάμε στο Λόχνες, θα πάμε στα Κάστρα, θα κάνουμε Highlands, θα γυρίσουμε γύρω-γύρω και μετά θα γυρίσουμε Εδιμβούργο και από εκεί θα πετάξουμε πίσω Λονδίνο και από Λονδίνο μετά πάμε για Δουβλίνο. Τέλος πάντων, θα τα δείτε και στην πορεία, σας λέω έτσι λίγο το σκεπτικό. Επειδή πάμε σε αυτές τις χώρες που πάμε, αυτή την εποχή ο καιρός εκεί είναι 10 με 20 βαθμοί. Δηλαδή θα πιάσει και βροχή, θα έχει και λίγο κρύο το βράδυ, δεν μπορούμε να πάμε με καλοκαιρινά, αλλά ούτε με υπερχειμωνιάτικα. Θέλει μια ισορροπία. Και επειδή πάμε για πολύ καιρό, 20 μέρες και θα παίρνουμε πτήση και ανάμεσα, δεν μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί μας. 20 κιλά ο καθένας, η βαλίτσα πίσω. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Θα το δούμε και στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το unboxing. Σας λέω από τώρα ότι είναι κάμερα. Να μου πεις και άλλη κάμερα. Α, παρεμπιπτόντως. Την κάμερα που γράφει τώρα, τη Sony RX, την έχω ρετευτεί ιδίως για τέτοια βλογκάκια σαν αυτό και γράφει καλό ήχο. Και είναι τέλεια. Με βολεύει πάρα πολύ. Βλέπω πάνω τον εαυτό μου. Την ακουμπάω γρήγορα, πάω να την πάρω. Είναι φανταστική. Με έχει ήδη βολέψει άπειρα. Λοιπόν. Τιμολόγιο. Δεν είναι χορηγία. Κάποιος θα πει και άλλη κάμερα ευτύχη, και άλλα λεφτά, και άλλα δεν ξέρω τι. Κοιτάξτε, για δεδομένα τηλεοπτικής εκπομπής μπορεί να είμαστε η πιο φθηνή παραγωγή που υπάρχει. Ειλικρινά σας μιλάω. Τεραν! Η Sony A6500. Είναι το επόμενο μοντέλο από αυτή που έχουμε. Έχουμε την 6300. Γιατί θα μου πεις παίρνετε αυτή? Πρώτον, επειδή θέλουμε να έχουμε δύο και η μία να είναι backup. Πολλές φορές φοβόμαστε τελευταίο καιρό, επειδή καμιά φορά επειδή τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, μην πάθει κάτι και λέμε να έχουμε μια δεύτερη ίδια. Τώρα, δεν την παίρνουμε γι' αυτό, δεν την έχουμε για να κάθεται. Αυτή εδώ, η 6500 σε σχέση με την 6300, έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει σταθεροποιητή εδώ, μέσα.
στον προσέσορα, εκεί γύρω-γύρω. Άρα, σε σχέση με την άλλη που δεν είχε και στηριζόμασταν μόνο στο σταθεροποιητή του φακού, εδώ πέρα, αυτή εδώ είναι η προηγούμενη, έχουμε το φακό το 1670, σε αυτόν μόνο στηριζόμασταν, δεν ήταν αρκετό, χρειαζόμασταν το μονοπόδι. Τώρα, ο σκοπός με αυτή είναι να μην έχουμε μονοπόδι μαζί μας. Η Λέτρα να μην χρησιμοποιεί μονοπόδι, να την έχει μόνο στο χέρι, μπορεί να κάνει πολύ σταθερά πλάνα και ιδίως με το σταθεροποιητή που έχει και μέσα και με του φακού, τα σταθερά της πλάνα θα είναι super σταθερά. Δεν λέμε να περπατάς αν έχεις γκίμπαλ, αλλά αν θες να κάνεις ένα σταθερό πλάνο ή μια αργή κίνηση για να είναι ομαλή και ωραία, θα βγει φανταστικά. Και είναι αυτός ο σταθεροποιητής που έχει μέσα στις 7, στις πολύ πιο ακριβές αυτές οι κάμερες που κάνουν 3,5 χιλιάρικα. Επίσης αυτό που έχουν βελτιώσει είναι ο επεξεργαστής του 4K, γιατί αυτή εδώ πέρα γράφεις για 10-15 λεπτά συνεχόμενα 4K, υπερθερμαίνεται και κλείνει, παθαίνει, μπορεί να πάθει και πρόβλημα, ενώ αυτή έχει διορθωθεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, για να δούμε, πρέπει να την ξεπακετάρω γρήγορα για να την πάρουμε και μαζί. Μάνιουαλ άπειρα, το μισό κουτί είναι μάνιουαλ. Μπρίζα, φορτιστής εδώ, καλώδια. Α, αυτό εδώ το μικρό φορτιστάκι το έχουμε. Η μπαταρία ευτυχώς είναι ίδια με την X300. Έχουμε και άλλες τέτοιες. Δυστυχώς δεν είναι ίδια με την RX. Αυτό για το viewfinder, καλωδιάκια. Ο ημάντας. Η μηχανή. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η κάμερα του Casey Neistat. Αν το παρακολουθείτε, παλαιότερα χρησιμοποιούσε την Canon, την EOS 70D ή 80D. Εδώ και περίπου 3 μήνες γύρισε σε Sony. Πολύ καλή κίνηση. Το είχα ήδη κάνει εγώ. Είχε και την Α7 που είναι πανάκριβη, κάνει 3,5 χιλιάρικα. Τώρα έχει βγει και η Α9, φίλε. Που πρέπει να την κοιτάξω. Όχι να την πάρω. Θεωρώ ότι αυτή η κάμερα είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Γιατί για το μέγεθός της, πραγματικά η Α7 είναι πιο μεγάλη από αυτή. Έχει καλύτερη ποιότητα και η κυρίως φορά που κάνει η καλύτερη, πιο ακριβή κάμερα που είναι full frame, είναι στο χαμηλό φωτισμό, αλλά και αυτή γράφει καλό χαμηλό φωτισμό για την εκπομπή. Αυτή είναι το τέλειο εργαλείο γιατί είναι αρκετά μικρή. Ξέρετε, να είναι πολύ απλή μικρή κάμερα που κουβαλιέται εύκολα. Κοιτάξτε τώρα όμως, δεν σας είπα. Αυτός ο φακός θα μπει εδώ, αυτή θα είναι η κεντρική κάμερα. Αυτό εδώ θα το έχω εγώ για vlog. Θα μου πεις έχεις αυτή, αλλά όχι. Εδώ θα πάρουμε έναν ευρυγόνιο φακό, μπορεί να το πάρουμε και στην Αγγλία αν βρούμε φθηνό. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν είχε πουθενά στο κατάστημα αυτό τον ευρυγόνιο για αυτή. Και θα μπορώ να κάνω πολύ ευρυγόνια, σαν GoPro. Και πολύ καλή ποιότητα, καμία σχέση με GoPro. Τι λέτε γι' αυτό? Δηλαδή, okay, αυτό για τα απλά. Αλλά αυτά τα on που κάνω μερικές φορές μόνος μου κτλ. Αντί να είναι σε GoPro ή να είναι σε αυτή που δεν φαίνεται πολύ το πίσω. Τέλος πάντων, ο Casey αυτό το setup χρησιμοποιεί. Αυτή εδώ με τον ευρυγόνιο. Όταν πάμε τον ευρυγόνιο θα το δούμε στην πράξη. Δεν κάνουμε τώρα τίποτα δοκιμαστικό σε εικόνα, θα το δούμε στο ταξίδι. Πολύ απλά, θα έχουμε μέρες μπροστά μας. Λοιπόν, πακετάρω και φεύγουμε. Κάποτε σας χαιρετώ, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι πάρα, πάρα πολύ καλά. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτό που κάνουμε, αν σας αρέσουν τα vlogs, αν θέλετε να συνεχίσουμε να κάνουμε καθημερινά βίντεο. Είναι κουραστικό, είναι πολύ δύσκολο να μοντάρεις κάθε μέρα και να ταξιδεύεις και δεν είναι απλό πράγμα. Γι' αυτό το λόγο θέλω όλη σας την αγάπη και όλη την υποστήριξή σας. Και ένας τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και να τους πείτε να ακολουθήσουν και να δείξουν λίγο αγάπη εδώ πέρα για να καταφέρουμε έτσι να κάνουμε αυτό ακόμα πιο σοβαρά που θέλουμε να κάνουμε με τα vlogs. Λοιπόν, ευχαριστώ! Να είστε καλά και θα τα πούμε στο ταξίδι. Αυτός ο φορτιστής, αυτός δεν χρειάζεται. Συγχωρώ για τα κιλά μου, αλλά ξέρω ότι η Λεύτερη έχει λιγότερα, άρα στον συμψηφισμό θα τα καταφέρουμε. Ωρε φίλε, είναι 25. Μην μου πεις ότι είναι και 30. Είναι 30 μαλάκα, τι θα κάνω. Πρέπει να διάσω κάτι. Φεύγουμε από τη βροχερή Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι τώρα που βλέπετε το βίντεο έχει τέλειο καιρό και ήλιο στη Θεσσαλονίκη, γενικά στην Ελλάδα. Και εμείς πάμε σε μέρος με κρύο. Πιο κρύο από την Ελλάδα. Φεύγουμε από τη βροχερή Θεσσαλονίκη και πάμε στο βροχερό ήλιο στο Λονδίνο.
Θα το μάθουμε σε λίγο.